τα νωρίτερα, δεν θα μα κόσμο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την τηλεόραση Επιλογές. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, φιλοξενήθηκε στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές. Ο κύριος Αποστόλου αναφέρθηκε στις επικείμενες αγροτικές κινητοποιήσεις, στο αφορολόγητο των αγροτών και στο αγροτικό πετρέλαιο, το οποίο μάλιστα αναμένεται σύμφωνα με τις δηλώσεις του ίδιου αποκλειστικά στην τηλεόραση Επιλογές να δοθεί στο τέλος του μήνα. Οι πρόσφατες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και από το Υπουργείο Οικονομίας πως ξεκινούν οι συμψηφισμοί για την απόδοση των οφειλουμένων από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο αναπτέρωσαν τις ελπίδες των αγροτών και των κτηνοτρόφων για την πληρωμή τους. Μια πληρωμή που, όπως δήλωσε αποκλειστικά μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου πρόκειται να γίνει τελικά μέχρι το τέλος του Γενάρη. Να σας πω τους... Γιατί και οι πολλοί κόσμοι, καταλαβαίνετε. Αύριο λοιπόν θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και τα ποσά και, τον χρόνο που θα καταργηθούν όλα αυτά που οφείλουμε στους αγροτές από προκαταβολές, ειδικά του, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των παλαιότερων ετών. Άρα λοιπόν αναμένονται... Αύριο, ναι, αναμένονται, γιατί ξέρετε ότι έχουμε αύριο. Θέλετε να μου δώσετε ένα μικρό στίγμα, δηλαδή υπάρχει σκέψη για μέσα στο επόμενο μήνα, στο δίμηνο, υπάρχει χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένα. Μέχρι τέλος του μήνα. Μέχρι τέλος του μήνα, μάλιστα. Παράλληλα, ο κύριος Αποστόλου απάντησε και στους αγρότες, οι οποίοι βλέπουν τις φορές τους σταδιακά μέχρι το 2019 να αναπροσαρμόζονται και να αγγίζουν τα ίδια επίπεδα με αυτά των ελεύθερων επαγγελματιών βάσει του νόμου 4387 του 2016, που αφορά και την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων. Το έχω πει εκείνη την ημέρα που δεσπίστηκε το ασφαλιστικό και το επαναλαμβάνω κάθε φορά, ότι είναι ιστορική ημέρα διότι δεσπίστηκε η Εθνική Σύνταξη για τον αγροτικό χώρο. Κανένας δεν συζητούσε μέχρι τότε, δεν έβαζε τον αγρότη στην προμετωπίδα. Βεβαίως η υποχρέωση για την μεταφορά του ΟΓΑ στον ενιαίο φορέα ήταν υποχρέωση καθαρά μνημονιακή, είχε, αντιλαμβάνεστε, μέσα από τη συμφωνία είχαμε αναλάβει τη συγκεκριμένη δέσμευση. Καταφέραμε λοιπόν να υπάρχει μια μεταβατικότητα 5 χρόνια. Στη μεταβατικότητα αυτή να υπολογιστεί ως ασφαλιστέο εισόδημα για το 85% των αγροτών που δηλώνουν εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ το χρόνο, το 70% του μισθού του ανειδίκευτου, που σημαίνει 4.100. Σε αυτή λοιπόν την κατηγορία υπάρχει μία επιβάρηση στο ασφάλιστρο τέτοια, η οποία, επειδή την ίδια περίοδο συζητούσαμε και για το ασφαλιστικό, είναι τέτοια που οπωσδήποτε θα υπερκαλυφθεί από την μείωση φόρων ή από την απαλλαγή φόρου εντελώς που θα έχουν οι συγκεκριμένοι αγρότες. Σημείο αναφοράς του κυρίου Αποστόλου και οι επιδοτήσεις και το αφορολόγητο σε αυτές. Κοιτάξτε να δείτε, να μην ξεχνάμε ότι κληρονομήσαμε ένα νόμο των 41-72 του 2013, ο οποίος φορολογούσε από το πρώτο ευρώ με 13%, όχι μόνο το κάθαρο εισόδημα, αλλά και το σύνολο αποζημιώσεων και επιδοτήσεων. Τι κάναμε εμείς? Εμείς είπαμε το εξής, το αφορολόγητο όριο που σας είπα, από τις ενισχύσεις μόνο, δηλαδή οι μισές ενισχύσεις θα μπουν ως στο φορολογητέο εισόδημα. Βεβαίως και το κομμάτι του πρασινίσματος, της εξωτικής, των συνδεδεμένων που είναι πάνω από 12.000. Δηλαδή οι μισές ενισχύσεις μπαίνουν ως φορολογητέο εισόδημα, οι άλλες μισές δεν υπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα καθόλου.
Την ίδια ώρα, ο Βαγγέλης Αποστόλου απάντησε και στα παράπονα των κτηνοτρόφων για τα μειωμένα ποσά της εξισωτικής που έλαβαν για το 2016. Εκεί που ήταν να δώσουμε τα 210, νομίζω πήγαμε στα 244, κάπου εκείνη τα νούμερα. Και αντιλαμβάνεστε ότι και πήρε περισσότερα από αυτά που προβλεπόταν να πάρουν στην αρχή, ιδιαίτερα οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών που στην πλειοψηφία τους είναι κτηνοτρόφοι, αλλά να έχουν υπόψη τους όμως οι κτηνοτρόφοι και ένα άλλο, ότι στις συνδεδεμένες ενισχύσεις του 2017, που θα τις πάρουν αργότερα, έχουμε ειδικά για την εγωγονοτροφία διπλασιάσει ένα ζώο την συνδεδεμένη ενίσχυση, έχουμε στρέψει ένα μεγάλο μέρος των συνδεδεμένων προς την παραγωγή ζωοτροφών, μυδική, τριφύλλη κτλ. Με αποτέλεσμα δηλαδή στο σύνολό τους ο κτηνοτροφικός κλάδος να έχει, θα έλεγα, διπλασιασμό σχεδόν της συνδεδεμένης ενίσχυσης. Άρα και αυτή την απώλεια που είχε από την κατανομή σε περισσότερους, και πάλι το επαναλαμβάνω, δεν ήταν δική μας απόφαση αλλά υποχρέωση, θα την καλύψουμε μέσα από τις συνδεδεμένες ενίσχυσεις εντός του 2017. Ένα μεγάλο κεφάλαιο και ταυτόχρονα γάγρανα για τη χώρα μας είναι αυτό των παράνομων ελληνοποιήσεων και των ελέγχων στα τηλωνία. Ο Υπουργός απάντησε και στο πώς μπορεί να καταπολεμηθεί η παράνομη ελληνοποίηση προϊόντων. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα και είναι ένα στοίχημα. Αυτές τις μέρες ήδη πήραμε την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα θεσμοθετούμε, θα βάλουμε για διαβούλευση μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα λέει τουλάχιστον για την ζωική παραγωγή, για τα προϊόντα που πουλούνται στα σούπερ μάρκετ, ειδικά τα γαλακτοκομικά, σε εμφανή θέση στη συσκευασία θα υπάρχει ρητή αναφορά της χώρας προέλευσης της πρώτης ύλης. Πολύ σημαντικό. Ένα. Πολύ σημαντικό. Βέβαια. Και ιδιαίτερα σημαντικό και για τους παραγωγούς και για τους καταναλωτές. Να ξέρουν ότι παίρνουν το γάλα το ελληνικό και στηρίζουν τη χώρα μας. Είναι διατεθειμένοι να το πληρώσουν και 5 και 10 λεπτά παραπάνω γιατί στηρίζουν τον Έλληνα παραγωγό. Αυτό. Επίσης όμως, εκείνο που χρειάζεται να δούμε είναι ότι πρέπει και οι κτηνοτρόφοι, γενικά οι παραγωγοί, να οργανωθούν μέσα από ομάδες παραγωγών, μέσα από έτσι συνεργασίες, για τον απλούστατο λόγο να μπορούν και οι ίδιοι να παρακολουθούν τη διακίνηση του προϊόντος του. Τέλος, ο κύριος Αποστόλου για άλλη μια φορά άφησε ανοιχτή την πόρτα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για συνάντηση με τους αγρότες πριν προχωρήσουν σε νέες κινητοποιήσεις. Όλη αυτή την περίοδο, διαρκώς στο Υπουργείο μπαίνουν αγρότες, μπαίνουν συνεταιρισμένοι, μπαίνουν φορείς, κάνουμε συζητήσεις. Όμως ιδιαίτερα από την ώρα που άρχισαν να παίρνουν πρωτοβουλίες όσον αφορά τις κινητοποιήσεις, από τη δική μου πλευρά ήταν το πάρα πολύ απλό. Σε αυτή τη χρονιά είχαμε αναλάβει μερικές δεσμεύσεις. Μερικές υλοποιήθηκαν. Μπορεί μερικές να μην υλοποιήθηκαν. Εγώ έχω την αίσθηση ότι το σύνολο αυτών που μπορούσαμε εμείς ως Υπουργοί από μόνοι μας ικανοποιήθηκε. Υπάρχουν όμως και άλλες δεσμεύσεις οι οποίες ήθελαν και τη συνεπικουρία και άλλων και των ίδιων των αγροτών, οι οποίες δεν περπάτησαν. Μίλησαν παιδιά προηγούμενα για τις υλοποιήσεις. Αν δεν έχεις και οργανωμένο το κομμάτι των αγροτών από την άλλη πλευρά, δεν μπορείς. Άρα λοιπόν δεν θα έπρεπε όλα αυτά να τα συζητήσουμε. Δεν θα έπρεπε αυτή την ώρα, για παράδειγμα, εγώ σας είπα 2-3 πράγματα όσον αφορά το φορολογικό και το ασφαλιστικό. Την επομένη αύριο ξανά πάλι θα αρχίσουν να λένε να μας παίρνουν τόσο τα 100, να μας παίρνουν φορολογία. Παιδιά, φέρτε το εδώ. Έχουμε τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Έχουμε τις δηλώσεις σας. Να τα δούμε. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα τέτοιο διάλογο ήθελα να γίνει και κυρίως για να πληροφορηθούν. Πρόσκληση τώρα, κυρίες και κύριοι, στους αιρέους αγρότες απευθύνουν οι επικεφαλείς του περσινού μπλόκου του Προμαχώνα με σκοπό να αποφασίσουν για το πλαίσιο αλλά και τη μορφή των φετινών κινητοποίησεών τους. Σήμερα, μάλιστα, το πρωί, ο αγροτοσυνδικαλιστής, ο Στέργιος Ολίτος, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Ατέριαστη στην τηλεόραση του Sky. Θα κινητοποιηθούν οι σεραίοι αγρότες ή όχι? Αυτό το ερώτημα θα απαντηθεί το απόγευμα στις 7 κατά τη μασαραϊκή σύσκεψη που λαμβάνει η χώρα στο ξενοδοχείο Ακροπόλ των Σερών, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τη μορφή των κινητοποιήσεων των αγροτών. Σήμερα, ο αγροτοσυνδικαλιστής Στέργιος Λίτος εμφανίστηκε στην εκπομπή Ατέριαση του Sky και αναφέρθηκε στα καυτά ζητήματα του κλάδου των αγροτών. Ετοιμαζόμαστε σαν για κινητοποίηση. Σήμερα, 7 η ώρα το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακροπόλ των Λευκών, έχουμε την ετήσια γενική συνέλευση. Ναι. Όπου όλα τα πράγματα δείχνουν ότι θα κατεβούμε σε κινητοποίησεις. Τρακτέρ στους δρόμους δηλαδή πάλι?
Τραχτέρ στους δρόμους, τραχτέρ στα σύνορα, τραχτέρ σε κομβικά σημεία. Μάλιστα. Ελένη, θέλω να ρωτήσω και εσένα, επειδή μιλάς με όλο τον κόσμο βεβαίως, έχεις εικόνα ότι θα είναι μαζική η κινητοποίηση? Θα δούμε τι μορφή θα έχει, γιατί ήδη και ο κύριος Κλήτος νομίζω μπορεί να το επιβεβαιώσει. Γίνονται επαφές και σε επίπεδο κεντρικής Μακεδονίας. Ίσως δούμε και άλλης μορφής κινητοποιήσεων. Είμαι άλλα μέτωπα. Το ερώτημα είναι, γιατί ήδη έχουν προειδοποιήσει οι αγρότες από τη Βουλγαρία και οι μεταφορείς, τι θα γίνει την ώρα που θα κλείσει τον Προμαχώνα, αφού προειδοποιούν ήδη με αντίπεινα. Θυμόστε ότι πέρυσι είχα κλείσει από την Βουλγαρία τον Προμαχώνα. Τι θα γίνει εκεί? Γεια σου, Ελένη μου. Τα αντίπεινα που θέλουν να κάνουν οι Βούλγαροι, όπως θα κάνουν και πέρσι, εμάς δεν μας απασχολεί. Εμείς πέρσι είχαμε ανοιχτό τον Προμαχώνα και αφήναμε όλο τον κόσμο να περνάει. Δεν κλείσαμε. Δεν κλείσαμε ποτέ δύο ταχύ, ποτέ λεωφορείο. Οπωροκυπευτικά. Τα οπωροκυπευτικά, τα ευπαθή προϊόντα τα είχαμε να περνάνε συνέχεια. Οι Βούλγαροι ήταν αυτοί οι οποίοι τα κλείσαν. Και το ότι εμείς πηγαίνουμε στον Προμαχώνα, πηγαίνουμε για να αναδείξουμε το διατροφικό σκάνδαλο το οποίο γίνεται στην Ελλάδα και δεν το γνωρίζει κανένα. Οι διοργανωτές έχουν απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους αγροτοσυνδικαλιστικούς φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, προκειμένου να συζητήσουν την οργάνωση όλων των αγροτικών συλλόγων, καθώς και την οργάνωση των κινητοποιήσεων των αγροτών μετά από την άρνηση της κυβέρνησης ως προς την επίλυση των προβλημάτων τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν. Δεν είπε και τίποτα ουσιώδες ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Ας πει ο Πρωθυπουργός, ας κάνει πράξη αυτά που έλεγε όταν ήταν αντιπολίτευση. Όταν ερχόταν στο Λευκώνα μαζί με τον Αποστόλου, τον σημερινό Υπουργό Γεωργίας, και τους ταΐζαμε λουκάνικα τζουμαγιάς. Αυτά που έλεγαν τότε, ας τα κάνουν τώρα πράξη. Έχουν την ευκαιρία και εδώ και 1,5 χρόνο δεν κάνουν τίποτα. Τότε ο κύριος Πρωθυπουργός, ο σημερινός Πρωθυπουργός, μας έλεγε κατ' ιδίας συναντήσεις του, και δημόσια το έχουν πει κι άλλοι, ότι πηγαίνουν στα τέσσερα και κάνουν και ράνουν. Και τώρα αυτός τι κάνει? Έχει γίνει ο διδάκτορ του Κάμα Σούτρα με τους Γερμανούς. Ναι. Κύριε Λίτο, ο κύριος Αποστόλου έχει δηλώσει ότι θα επιβαρυνθεί μόνο το 5% των αγροτών από όλες αυτές τις επιβαρύνσεις. Μόνο το 5%, είναι έτσι? Ο κύριος Αποστόλου δεν ξέρει καθόλου καλά μαθηματικά και γι' αυτό μπορούν να σας απαντήσει οποιοδήποτε λογιστής. Μάλιστα, να μείνουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της συνάντησης που έχουν αυτή την ώρα οι Σεραίοι αγρότες σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης Οσερών, όπου και αποφασίζουν την μορφή αλλά και το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Να καλησπερίσουμε αμέσως τον συνάδελφο, τον Στέλιο τον Μπεκερούδη, ο οποίος παρακολουθεί τις εργασίες της συνάντησης αυτής. Καλό σου βράδυ, Στέλιο. Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Να πούμε πως δίνονται οι προετοιμασίες των αγροτών στις Σέρες για τις νέες κινητοποιήσεις που θα ξεκινήσουν πανελλαδικά. Όπως έχει ήδη προαποφασιστεί στις 23 Ιανουαρίου ως απόρρια της άκρατης συνάντησης των αγροτών με τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η καθοριστική σημασία σύσκεψη γίνεται σε γνωστό ξενοδοχείο των Σερών και σε αυτήν έχουν κληθεί και συμμετέχουν αγρότες και εκπρόσωποι των αγροτικών συνδικαλιστικών οργάνων από όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, καθώς αρχική πρόθεση είναι να ληφθούν αποφάσεις κοινή αποδοχής. Και στόχος της συνάντησης είναι να καλυφθούν αποφάσεις κυρίως για τη μορφή που θα έχουν οι νέες αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς η απόφαση για τη συμμετοχή των αγροτών σε αυτές είναι, όπως όλα δείχνουν, ήδη λυμένη. Να πούμε ακόμα πως την ομιλία ξεκίνησε ο οικονομολόγος κ. Χρυσάφης, δίνοντας αριθμούς και στοιχεία στους αγρότες για το τι τους περιμένει. Στη συνέχεια, πήραν το λόγο ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μητρουσίου, ο κ. Τουρτούρας, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο κύριος Βαλίδης, και πολλοί άλλοι. Φυσικά δεν έλειψαν οι εντάσεις, όμως ήταν σε μικρή κλίμακα, όπως είναι φυσικό σε κάθε μεγάλη συζήτηση, για ένα θέμα που αφορά ένα τόσο μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, που είναι οι αγρότες. Φαντάζομαι ότι έπεσε η πρόταση του Προμαχώνα και πάλι στο τραπέζι, έτσι δεν είναι? Ναι, φυσικά, Δημήτρη, ήταν το κύριο θέμα συζήτησης και είναι ακόμα το θέμα της συζήτησης. Δεν έχει ληφθεί ακόμα η απόφαση, είναι σε εξέλιξη όλη η συζήτηση. Ωραία, να σε αφήσω λοιπόν να παρακολουθήσεις το ρεπορτάζ. Θα έχουμε νεότερα στα επόμενα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Σε ευχαριστώ πολύ, Στέλιο. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Σας ευχαριστώ, Δημήτρη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ψήφισμα τώρα, κυρίες και κύριοι, διαμαρτυρία στους κυβερνητικούς βουλευτές, στην Υφυπουργό Μακεδονία Στράκη, στην κυρία Μαρία Κόλια Τσαρουχά και Αφροδίτη Σταμπουλή, κατέθεσαν 13 συμβασιούχοι που εργάζονταν στον ΦΟΣΔΑ και συγκεκριμένα στο ΧΙΤΑ Παλαιοκάστρου. Οι συμβασιούχοι των Σερών μαζί με εκπροσώπους του Σωματείου των Δημοτικών Υπαλλήλων ζήτησαν από τους Σεραίους βουλευτές να γίνει εφαρμογή της απόφασης του Υπουργού Επικρατείας Χριστόφορου Βερναδάκη.
Τα γραφεία των κυβερνητικών βουλευτών Σερών, της Υφυπουργού Μακεδονίας Τράκης Μαρίας Κόλια Τσαρουχά και της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Αφροδίτη Σταμπουλή επισκέφθηκαν σήμερα το πρωί συμβασιούχοι του ΦΟΣΔΑ και συγκεκριμένα του Χιτά Παλαιοκάστρου μαζί με εκπροσώπους των δημοτικών υπαλλήλων για να τις ενημερώσουν για την κατάσταση που υπάρχει στον τομέα τους. Να θυμίσουμε ότι ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης προωθεί την μονιμοποίηση των συμβασιούχων, κάτι όμως που δεν θέλει η διοίκηση του ΦΟΣΔΑ, εξηγούν οι εργαζόμενοι. Κοιτάξτε, με αφορμή βέβαια και την στάση εργασίας που προκήρυξε σήμερα η Ομοσπονδία μας, που ουσιαστικά το κύριο αίτημα είναι η ομοιρία των συμβασιούχων που υπάρχει αυτή τη στιγμή στους Δήμους, θεωρήσαμε φρόνιμο να συμπαρασταθούμε σε αυτούς τους αδέλφους, γιατί από τα ελάχιστα όπλα που μας έχουν μείνει σαν εργαζόμενοι αλληλεγγύοι. Με αυτό το σκεπτικό επισκεφθήκαμε τα βουλευτικά γραφεία να πιέσουμε να βγει γρήγορα αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Εδώ υπάρχουν 72 άτομα που απολύθηκαν από το ΦΟΣΔΑ την ώρα που ο ίδιος ο πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ θα προκυρήσει και ένα καινούριο διαγωνισμό για καινούργια άτομα. Ενώ υπάρχει ενδιάμεσα υπουργική απόφαση που λέει παράδοση αυτό το συμβάσιο μέχρι το 17. Παρ' όλα αυτά, η διοίκηση του ΦΟΣΔΑ απέλησε αυτούς τους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή μετέωροι και όλοι. Υποσχέθηκε ο κ. Βερανδάκης να γίνει νομοθετική ρύθμιση και ο στόχος επίσκεψής μας ήταν αυτός ακριβώς, να επισπευθεί αυτή η νομοθετική ρύθμιση, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ήδη βρίσκονται στον δρόμο. Ήρθαμε να ενημερώσουμε βασικά την κυβέρνηση, γιατί δεν εκτελείται το πρόγραμμα της κυβέρνησης. Αυτό είναι το βασικό που μας καίει. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε, εκκρεμεί και μια δικαστική απόφαση ασφαλιστικών μέτρων ενάντια στο ΦΟΣΔΑ. Περιμένουμε αποτελέσματα. Τι γίνεται, γιατί ο ΦΟΣΔΑ αντιδρά ενώ από πλευράς της Λογικά, όπως γίνεται στην Ελλάδα, θα πρέπει να δουλέψει λίγο και κάποιος εργολάβος. Φαντάζομαι το βασικότερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι αυτό, να δίνουμε τα πάντα στους εργολάβους. Να σημειωθεί πως στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών υπάρχουν μόνο 13 συμβασιούχοι, ενώ σύμφωνα με το οργανόγραμμα θα έπρεπε να υπάρχουν 16 υπάλληλοι στον Χιτά Παλαιοκάστρου. Μάλιστα, οι εργαζόμενοι έχουν προσφύγει και στο δικαστήριο, κάνοντας ασφαλιστικά μέτρα κατά της απόφασης του ΦΟΣΔΑ. Είμαστε 13, ενώ θα έπρεπε να είμαστε 16, έτσι. Και απολυθήκαμε, είπαμε, τους λόγους. Και εκκρεμεί αυτή τη στιγμή τα ασφαλιστικά μας μέτρα, ενώ πρωτοδίκως απολυθήκαμε. Και λογικά, αντισυνταγματικά, από ό,τι αναφέρετε, είναι λάθος αυτή η απόλυση. Πότε περιμένουμε να βγει από? Ένα δικαστήριο τώρα υπάρχει από την Κεντρική Μακεδονία για τις 30 Ιανουαρίου και υπάρχει και άλλο ένα για τις 10 Μαρτίου. Τώρα, τι σημαίνει για εσάς τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζεστε πάνω στο ΧΙΤΑ και έχουμε αυτό το ζήτημα? Λογικό είναι, όταν ξέρεις ότι έχεις ακόμη ένα χρόνο παράταση να δουλέψεις, έχεις προγραμματίσει τα οικονομικά σου, την οικογένειά σου κτλ. Όταν έχεις παιδιά που σπουδάζουν, λογικά είναι απώλεια εισοδήματος. Είναι 13 σεραίοι, αναλογικά με τη δύναμη που έχει κάθε ο Δήμος. Βγαίνουν και οι θέσεις, από όσο ξέρω, στο ΦΟΣΔΑ. Στις ΣΕΡΕΣ έχουμε 13 εργαζόμενους, ενώ προβλέπονται 15 στον οργανισμό του ΦΟΣΔΑ από τις ΣΕΡΕΣ. Και δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι, επαναλαμβάνω, παρόλο που υπήρχε νομοθετική πρωτοβουλία από τον Υπουργό, που έδινε παράταση μέχρι το 17, η διοίκηση του ΦΟΣΔΑ και κάποιοι άλλοι δήμαρχοι που ακολούθησαν απέλησαν αυτούς τους ανθρώπους. Πιστεύουμε να λυθεί άμεσα το πρόβλημά τους, γιατί κατανοούμε ότι είναι οικογένειες, άνθρωποι που ζούσαν από αυτό το μισθό και είναι πλέον σε ένα αδιέξοδο. Σε ετοιμότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται οι συνταξιούχοι για κινητοποίηση στο επόμενο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που δεχθούν, όπως τονίζουν, νέες μειώσεις στις συντάξεις τους. Τα παραπάνω να σημειωθεί πως υπόθηκαν στην Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησαν οι συνταξιούχοι του ΟΑΕ, η οποία και έλαβε χώρα στο Επιμελητήριο των Σερών. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά από απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου των Σερών ο 59χρονος άντρας που συνελήφθη στις ΣΕΡΕΣ στις 9 Δεκεμβρίου με την κατηγορία αποπλάνησης και απόπειρα αποπλάνησης ανήλικων παιδιών. Σήμερα, μετά και την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, η κυρία Άρτεμις, η μητέρα του ενός ανηλίκου, δηλώνει ικανοποιημένη. Πώς νιώθετε σήμερα που η απόφαση οδήγησε στην φυλακή των 59χρονων? Σήμερα είμαστε δικαιωμένοι. Ναι. Χαρήκαμε, γιατί είπαμε, γλιτώνουν άλλα παιδιά γι' αυτό. Γλιτώνουν άλλα πολύ παιδιά. Σημαντικό, σε αυτό, ναι, έχετε δίκιο. Ναι, καθώς τουλάχιστον οι πληροφορίες μας λένε ότι ο ίδιος είχε καταδικαστεί και παλαιότερα, είχε περάσει, ναι, και από τις φυλακές, ωστόσο βγήκε και έκανε πάλι τα ίδια. Οπότε
Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, πιστεύω. Και την έκανε, έτσι. Ναι, και μέχρι στιγμής εννοείται, αλλά ναι. Και από εδώ και πέρα εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει να... Δεν θα αφαιθεί ξανά, λέτε. Να γλιτώσει προς το παρόν. Δεν ξέρω για πόσο θα μπει φυλακή. Ναι. Δεν γνωρίζω τους νόμους για πόσο... Είναι πολύ καλά τα παιδιά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, όλα καλά. Αυτό είναι το ευχάριστο. Τα παιδιά είναι ενήμερα ότι ο συγκεκριμένος βρίσκεται στη φυλακή σήμερα. Ναι. Ωραία. Εντάξει, ναι, καλά κάνετε, καλά ενημερώνετε. Χάρηκαν τα παιδιά. Για την ιστορία να θυμίσουμε ότι σε δήλωσή της η μητέρα του ανήλικου παιδιού σημείωσε ότι ο 59χρονος ζήτησε από τα δύο παιδιά να τον οδηγήσουν στο νοσοκομείο Σερών, όπως και έγινε. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, σύμφωνα με τη μαρτυρία του ενός από τα δύο παιδιά, ο 59χρονος χάιδευε το παιδί στο πόδι, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε άλλες απαχθείς πράξεις. Ενώ στο τέλος, όταν τα γύρισε στην πόλη, έσκυψε και το φίλησε στο μάγουλο. Σταμάτησε ο άγνωστος και ναι. Τους ρώτησε πού είναι το νοσοκομείο Σερών, γιατί δεν ήταν αυτός από εδώ, ναι. Από άλλη πόλη. Ναι. Και ήθελε να πάει στο... να του δείξουν πού είναι το νοσοκομείο. Ωραία. Και αυτά συμφώνησαν και τα δύο μαζί να ανεβούν να του δείξουν τον δρόμο. Ναι. Φτάσαν στο νοσοκομείο. Πήγαν μέχρι το νοσοκομείο, όχι μέσα, ναι. Και γυρίσαν. Και γυρίσαν. Α, τα ξανάφερε στην πόλη πίσω. Τα ξανάφερε, ναι, ναι, τα γύρισε πίσω. Ναι. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής τα παιδιά μιλούσαν μαζί του, έγιναν κάποιες κινήσεις. Μιλούσαν, ναι. Τα ρωτούσε διάφορα, προσπαθούσε να τα προσεγγίσει, ναι. Για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Ναι. Προσπάθησε να τα χαϊδέψει. Προσπάθησε. Φεύγοντας, φίλησε κιόλας. Α, τα φίλησε κιόλας, ναι. 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 Υποτίθεται φιλικά, αλλά βέβαια θα... Στη μέση της διαδρομής κατάλαβαν ότι κάτι γίνεται και άρχισαν να φοβούνται τα παιδιά. Ναι. Τα άφησε στο σχολείο τους που είχαν δώσει... Στο σχολείο τους. Είχαν και ένα άλλο παιδάκι μαζί, ένας φίλος του. Ναι. Που δώσαν ραντεβού εκεί, ότι θα τους περιμένει, θα πάνε να δείξουν. Μπορεί και αυτό να τον κράτησε και να μην έγινε κάτι, γιατί ήξερε ότι τους περιμένει. Ότι είχε δει ένα άλλο παιδάκι, το ότι ανέβηκαν, ναι, τα παιδιά, είχε δει το αυτοκίνητο, είχε δει τον ίδιο. Την ίδια ημέρα ενημερώθηκε και κινητοποιήθηκε αμέσως η αστυνομική διεύθυνση των Σερών, που με τα λιγοστά στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους, κυρίως το χρώμα του αυτοκινήτου, κατάφεραν και εντόπισαν τον 59χρονο. Το ρεπορτάζ που μόλις προηγήθηκε φυσικά είχε να κάνει με την απόφαση, τη νέα απόφαση που αφορούσε τον 59χρονο, ο οποίος φέρεται να αποπλάνησε δύο ανήλικα παιδιά στις Σέρες και μάλιστα αρχικά είχε αποφασιστεί να βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό. Στη συνέχεια θα δούμε το ρεπορτάζ που αφορά τους αγρότες, όμως για την ώρα να παραμείνουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, καθώς είχαμε μία ακόμη σύλληψη, αυτή τη φορά ενός 43χρονου, ο οποίος σύμφωνα με το δελτίο τύπου της αστυνομίας φέρεται να προέβη σε ακόλαστες πράξεις σε βάρος μιας 18χρονης. Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών της υποδιεύσης ασφαλείας Σερών είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός 43χρονου άνδρα για το αδίκημα της πρόκλησης σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις. Να σημειωθεί πως προηγήθηκε καταγγελία μιας 18χρονης γυναίκας, σύμφωνα με την οποία ο προαναφερόμενος στις μεσημβρινές ώρες της προηγούμενης ημέρας στις Σέρες προέβη στο αδίκημα της πρόκλησης σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις σε βάρος της. Από την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι ο 43χρονος στους τρεις τελευταίους μήνες διέπραξε σε βάρος της παθούσης το ίδιο αδίκημα άλλες δύο φορές. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Σερών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται από τις αρχές για τον εντοπισμό τυχών και άλλων πιθανών θυμάτων. Μας. Το μεράκι μας.
η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή, η φέτα του τόπου μας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε στο δελτίο μας και να πάμε στις κινητοποιήσεις που προετοιμάζουν οι συνταξιούχοι σε περίπτωση που δεχθούν, όπως είπαμε, νέες μειώσεις στις συντάξεις τους. Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε και σχετική συγκέντρωση στο Επιμελητήριο Σερών αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, όπου όλοι οι συνταξιούχοι συμφώνησαν προς αυτή την κατεύθυνση. Η αποδοχή από την πλευρά της κυβέρνησης σε επέκταση του δημοσιονομικού κόφτηκε μετά το 2018. Επαναφέρει τα δυσάρεστα σενάρια για σκληρά μέτρα, εφόσον δεν πιαστεί ο στόχος για ετήσια πλεονάσματα της τάξης του 3,5%. Η μείωση αφορολόγητου, η αύξηση συντελεστών ΦΠΑ, η μειώση σε συντάξεις είναι ορισμένα από τα μέτρα που περιλαμβάνει ο κόφτης. Όλα αυτά κάνουν χιλιάδες συνταξιούχους να ζουν υπό τον φόβο μειώσεων των συντάξεών τους. Τα παραπάνω συζητήθηκαν στη Γενική Συνέλευση των Συνταξιούχων του ΑΕΣΕΡΟΝ, με τους συνταξιούχους να δηλώνουν έτοιμοι για κινητοποιήσεις. Περιμένουμε, αν τυχόν έρθει τελικά το αφορολόγητο, το οποίο ήταν 8.635 για μας τους συνταξιούχους, συζητείται για 6.800, συζητείται για 5.000 αφορολόγητο. Του τέστην, αμέσως περίπου στα 800 ευρώ το χρόνο θα έχουμε μία μείωση των συντάξεών μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να προετοιμάσουμε και πάλι τον κόσμο μας να είναι έτοιμοι, πανέτοιμοι για τους αγώνες. Εάν τυχόν δεν ήταν και οι φωνές και οι διαμαρτυρίες, θα είχαμε πολύ τρεις χειρότερα πράγματα. Ευτυχώς δηλαδή ήταν οι διαμαρτυρίες αυτές, ήταν οι απεργίες αυτές, ήταν οι κινητοποιήσεις αυτές, είτε Κομωτινή, είτε Θεσσαλονίκη, είτε Αθήνα και πάει λέγοντας. Γι' αυτό μπορέσαμε και κάπως συγκρατήσαμε κάποια πράγματα. Γιατί ξεκίνησε, να σκεφτείτε, στην εξαετία μέσα είχε 5.200 προϋπολογισμό για την ιατροφαρμακευτική, κατέβηκε στα 2.600, κατέβηκε στο 1.900 και τώρα συζητείται 1.300. Σε δηλώσεις τους στην τηλεόραση Επιλογές, οι ΣΕΡΕΙ συνταξιούχοι σημειώνουν ότι είναι η εύκολη λύση για μειώσεις που προωθούν οι εκάστοτε κυβερνήσεις στα χρόνια των μνημονίων. Και σημειώνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Και πάντα είμαστε παντός καιρού έτοιμοι για κάθε. Όποτε μας ειδοποιήσουν και από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη, έτοιμοι είμαστε. Είμαστε η εύκολη λύση από την κάθε. Εμείς είμαστε η εύκολη λύση. Αφού λέει αυτόματος κόφτης, θα κόψουμε τις συντάξεις. Εμείς. Το μόνο εύκολο πράγμα. Πάρτε τόσα, μας κόβουν, ούτε μας ρωτάνε ούτε τίποτα. Και τα μωρά ακόμη ξέρουν τι τραβάει η οικογένεια. Δεν είναι δυνατόν να τα βγάλει. Εμείς ήμασταν την εποχή που συνταξιοδοτήθηκαμε, είχαμε μία καλή σύνταξη. Σήμερα όμως δυσκολευόμαστε για να βγάλουμε το μήνα μας. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τα λέτε, τα φωνάζετε. Αντιλαμβάνετε κανείς τίποτα? Σας ακούνε οι πολιτικοί μας? Κανένα σημασία δεν μας δίνει. Δυστυχώς. Δυστυχώς κανένας δεν μας δίνει σημασία. Τι θα τους λέγανε? Τι θα τους λέγανε? Τι να τους, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν και ούτε νοιάζονται για το λαό τους. Και οι ίδιοι το ξέρουν και το ομολογούν ότι είναι δύσκολη η κατάσταση για τους συνταξιούχους. Γιατί οι συντάξεις πεσοκόπηκαν. Όχι μία φορά τις μειώσανε. 4-5 φορές μειώθηκαν. Και επιπλέον, αυτοί οι οποίοι παίρνουν την πολύ μικρή σύνταξη και παίρνουν και ΕΚΑΣ, το ΕΚΑΣ κόπηκε το μισό και του χρόνου τελειώνει και δεν θα παίρνουν τίποτα. Καταλαβαίνετε τώρα, να παίρνει 350-400 ευρώ σύνταξη, έπαιρνε και 200 ΕΚΑΣ και μπορούσε να τα βγάλει δύσκολα βέβαια, αλλά τα έβγαζε πέρα. Όπως ήρθαν τα πράγματα τώρα, ο χρόνος ο οποίος πέρασε ήταν εις βάρος μας και δεν γίνεται, δεν ζητάνε νέα μέτρα. Τα νέα μέτρα όμως τώρα πάλι ο λαός θα τα πληρώσει. Επομένως δεν γίνεται τίποτα. Φόβονται τις συντάξεις, βλέπω τώρα εκείνον το ΕΚΑΣ, το τσεκούρεψαν και θα το εξαφανίσουν. Πολλοί κόσμοι ζούσε από εκείνο το ΕΚΑΣ. Τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Είναι μια κατάσταση απελπιστική και δεν ξέρουμε πού θα μας οδηγήσει, πού θα βγει. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, το παρόν έδωσε και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών, Χρήστος Μέγκλας, ο οποίος με δήλωσή του τάχθηκε στο πλευρό των συνταξιούχων. Δυστυχώς αυτή η γενιά των συνταξιούχων, όπως βλέπετε, είναι και πολύ άρθιμη. Είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτοί οι συνταξιούχοι οι οποίοι δούλεψαν, μόχθησαν,
βρήκαν την Ελλάδα σε μια, γεννήθηκαν στην Ελλάδα που ήταν σε δύσκολες περιόδους, εποχές οικονομικής, από οικονομικής άποψης. Βοήθησαν για να ανεβεί το αποτέλεσμα και σήμερα έχουν τα προβλήματά τους. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ από τον Γενάρη του 2015 που ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας πέτυχε με μοναδικό τρόπο και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να γιγαντωθούν τα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού και της εθνικής οικονομίας. Τα παραπάνω αναφέρει σε άρθρο του ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Πασόκ Δημάρ, ο κ. Μιχάλη Τζαλέπης. Το αγροτικό πρόβλημα δεν λύνεται με προσχηματικούς διαλόγους, σε θεματικές και με αναρμόδιους. Είναι ο τίτλος άρθρου του βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Ερών, Μιχάλη Τζαλέπη. Ο Σερός βουλευτής αναφέρεται στα προβλήματα του αγροτικού τομέα, τονίζοντας τα εξής. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ από το Γενάρη του 2015 που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας πέτυχε με μοναδικό τρόπο και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να γιγαντωθούν τα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού και της εθνικής οικονομίας. Εξαιτίας των πολιτικών των ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ δημιουργήθηκαν κοινά και πολλαπλά αδιέξοδα στους περισσότερους τομείς οικονομίας, στοχοποιώντας κάθε παραγωγική προσπάθεια. Τραγικό επακόλουθο, συνεχίζει ο Σερός βουλευτής, της ανικανότητας της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ στον πρωτογενή τομέα είναι η εξαθλίωση των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της αγροτικής οικονομίας. Η κυβέρνηση συνεχίζει αντί να δώσει κίνητρα στις παραγωγικές ομάδες να παράγουν περισσότερα και ανταγωνιστικότερα προϊόντα εν μέσω της οικονομικής κρίσης, κήρυξε πόλεμο προωθώντας φορολογικές και ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην απόλυτη φτωχοποίηση των αγροτών παραγωγών. Μετέτρεψε τους αγρότες, αναφέρει ο κ. Τζελέπης, σε εργάτες γης και το αγροτικό εισόδημα σε αγροτικό επίδομα. Η σημερινή αγροτική κρίση είναι προϊόν της αποτυχημένης πολιτικής της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, η οποία δείχνει ξεκάθαρα και απροκάλυπτα ότι αποστρέφεται τους αγρότες, την ύπαιθρο και την παραγωγή. Είναι πραγματικά απορίας άξεων πως μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ελήφθησαν τόσα πολλά αρνητικά μέτρα σε βάρος του αγροτικού εισοδήματος. Μάλιστα, ο Σερέος βουλευτής αναφέρει ενδεικτικά ορισμένα. Όπως την φορολόγηση των αγροτικών εισοδημάτων από 1η-1η 17 με συντελεστή από το 13% στο 22% έως και 45% με ταυτόχρονη φορολόγηση της ενιαίας ενίσχυσης της ΚΑΠ, στρεβλώνοντας την ΚΑΠ, όπως αναφέρει, οι κοινοτικές ενισχύσεις δεν είναι το πιο εύκολο εισπράξιμο κεφάλαιο για να καλύπτονται δημοσιονομικά ελλείμματα. Κατήργησε τον ΟΓΑ που αποτελούσε κατάκτηση των αγροτών, τριπλασίασε τις ασφαλιστικές εισφορές που για πρώτη φορά συνδέονται με το φορολογητέο εισόδημα και θα φτάσουν μαζί με τις εισφορές υπερηγείας στο 27,5% του εισοδήματος, αύξησε την προκαταβολή φόρου στο 100% και τέλος επιτιδεύματος στα 650 ευρώ για κάθε αγρότη, εξομοιώνοντας αγροτικές εκμεταλλεύσεις με τις επιχειρήσεις. Αύξησε τον ένφια με τους έμεσους φόρους, εντάσσοντας και τα αγροτεμάχια στην πληρωμή του συμπληρωματικού ένφια του 17. Αύξησε το ΦΠΑ στο 24%, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής. Επέβαλε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο κρασί, κατήργησε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου για τους αγρότες και με τις νέες αυξήσεις στα καύσιμα, το κόστος ενέργειας θα πλήξει, όπως αναφέρει, και έρε την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Επέβαλε τα capital controls, εξαφανίζοντας τη ρευστότητα. Μεγάλες καθυστερήσεις στην εκτίμηση και καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ και μεταφορά των αποθεματικών από τον ΕΛΓΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αύξηση της τιμής του αγροτικού ρεύματος και πάγωμα για 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2015-2020, ύψους περίπου 20 δισεκατομμυρίων, στα οποία περιλαμβάνονται και 6 δισεκατομμύρια για την αγροτική ανάπτυξη. Μετά την καταιγίδα, όπως αναφέρει ο Μιχάλη Τζελέπης, αρνητικών μέτρων, τώρα πια οι κύριοι της συγκυβέρνησης, η ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, είναι αντιμέτωποι με τις επιλογές τους. Και δυστυχώς για αυτούς, οι μύθοι τους έχουν πλέον τελειώσει. Δεν υπάρχουν πια τα ιβίκο αωτά και ιδιαίτερα στους αγρότες. Να κρατούν τώρα τις χάρτινες αποδείξεις συνιστά στους φορολογούμενους η Υφυπουργός Οικονομικών, η κυρία Κατερίνα Παπανάτσιου, παρά την εφαρμογή του νόμου για το χτίσιμο του φορολόγητου με πλαστικό χρήμα. Μιλώντας στον Αντένα, μάλιστα είπε ότι στόχος της χρήσης πλαστικού χρήματος για το χτίσιμο του φορολόγητου είναι η φορολογική συμμόρφωση επαγγελματιών και επιχειρήσεων και όχι η φορολογική επιβάρυνση όσων δεν συγκεντρώνουν το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό. Προκειμένου να μην καθυστερούν άλλο την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων για το πλαστικό χρήμα, δείχνουν να συμβιβάζονται πλέον σαν λύση ανάγκης να συνυπολογίζονται τελικά στις δαπάνες με πλαστικό χρήμα για την εξασφάλιση του αφορολογήτου, ακόμα και οι δαπάνες για τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ και κινητής τηλεφωνίας. Η απόφαση που θα καθορίζει τις εξαιρούμενες δαπάνες αλλά και οι κατηγορίες φορολογουμένων, οι οποίοι δεν θα είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό χρήμα στις συναλλαγές τους για να εξασφαλίσουν την έκπτωση του φόρου των 1.900 με 2.000
2.100 ευρώ αναμένεται να εκδοθεί μέσα σε λίγες ημέρες. Όπως φαίνεται, ελάχιστες θα είναι τελικά οι δαπάνες που δεν θα μετρούν για το έμεσο αφορολόγητο όριο, αναφέρει το ημερησία.gr, αφού την τελευταία στιγμή αποφασίστηκε να προσμετρώνται και οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και συνδρομητικής τηλεόρασης. Το Υπουργείο Οικονομικών είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι συγκεκριμένες δαπάνες θα εξαιρεθούν. Καταρχήν, να διευκρινίσουμε ότι αφορολόγητο δεν έχουν όλοι. Έχουν μόνο μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες. Το αφορολόγητο λοιπόν αυτό που αντιστοιχεί σε έναν μόνο το άγαμο με 8.636 ποσό αφορολόγητο ή αντίστοιχα 1.900 ευρώ έκπτωση από το φόρο. Σε έναν έγαμο με 3 παιδιά το ανώτερο όριο είναι 9.545 και 2.100 ευρώ έκπτωση από το φόρο. Για να κτίσουμε λοιπόν το αφορολόγητο πρέπει να μαζέψουμε αποδείξεις ανάλογα με το εισόδημά μας. Αν το εισόδημά μας είναι μέχρι 10.000, το ποσό των αποδείξεων πρέπει να είναι το 10%. Για το ποσό του εισοδήματος από 10.000 μέχρι 30, το ποσό των αποδείξεων πρέπει να είναι 15% του εισοδήματος και για άνω των 30.000 εισόδημα, οι αποδείξεις πρέπει να αντιστοιχούν στο 20% του εισοδήματος. Αν λοιπόν δεν μπορέσουμε να μαζέψουμε αυτό το ποσό, υπάρχει και ποινή, η οποία είναι 22% για το ποσό που υπολείπεται των αποδείξεων. Οι αποδείξεις που περνάνε είναι όλες αυτές που ξέρουμε μέχρι τώρα, αλλά εδώ προστέθηκαν και κάποιες ΔΕΚΟ, ΔΕΗ, κινητή τηλεφωνία κτλ. Άρα θεωρώ ότι έγινε πιο εύκολο το μάζεμα των αποδείξεων. Ωστόσο, στην πορεία διαπιστώθηκε ότι επειδή οι πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας γίνονται με τη χρήση καρτών σε σούπερ μάρκετ, πρακτορία ΟΠΑΠ και άλλα καταστήματα, θα ήταν δύσκολο για τις τράπεζες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που αποστέλουν στο Υπουργείο Οικονομικών ποιες πληρωμές με πλαστικό χρήμα αφορούν αγορές καταναλωτικών αγαθών και ποιες εξόφληση λογαριασμών. Στη λίστα των δαπανών που δεν θα λαμβάνονται υπόψη για την έκπτωση φόρου που δικαιούνται οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα περιλαμβάνονται. Οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι τοκοχρεωτικές δόσεις για την απόσβεση δανείων, οι δαπάνες για ενοίκια, ασφάλιστρα, τέλη κυκλοφορίας και κοινοχρήστων. Αντίθετα, στις δαπάνες που θα πρέπει να εξοφλούνται με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για την κατοχήρωση της ετήσιας έκπτωσης φόρου που θα φτάνει μέχρι τα επίπεδα των 1.900 μέχρι και 2.100 ευρώ, θα περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα για αγορές καταναλωτικών και διαρκών αγαθών και για παροχή υπηρεσιών. Έτσι, από τη στιγμή που τα περισσότερα έξοδα που έχουν τα νοικοκυριά θα μετρούν για το χτίσιμο του αφορολόγητου ορίου, θα αρκεί να πληρώσει κάποιος μόνο το σούπερ μάρκετ για να καλύπτει το προβλεπόμενο ποσό και να μην επιβαρυνθεί με επιπλέον φόρο 22% επί του ακάλυπτου ποσού. Αναμένεται από το τάξης να βγει μια εφαρμογή στην οποία θα βλέπουμε τι αποδείξεις έχουμε μαζέψει για να ξέρουμε τι μας χρειάζεται ακόμα. Αυτό όμως τώρα ξέρετε ότι θα πάει και απαιτεί λίγο χρόνο. Όλα αυτά μέχρι τώρα είναι καλά, αλλά πρέπει να ξέρουμε και τι γίνεται με τους επαγγελματίες οι οποίοι υποχρεώνονται να έχουν κάποια μηχανάκια, τα POS. Αυτό σε πρώτη φάση δεν είναι υποχρεωτικό. Οφείλει όμως ο επαγγελματίας να έχει στο κατάστημά του πινακίδα η οποία θα αναφέρει ότι δεν έχει υποχρεώσει, δεν διαθέτει POS. Για να ξέρει ο φορολογούμενος, αν χρειαστεί, να πάρει ψωνίσει από τον διπλανό που έχει. Το ζόρι είναι ότι τα μηχανήματα POS οπωσδήποτε έχουν μια προμήθεια για τους επαγγελματίες. Και το πιο μεγάλο ζόρι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε εμείς οι επαγγελματίες είναι ότι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Πολύ μεγάλο ποσοστό των επαγγελματιών έχει δεσμευμένους λογαριασμούς από την εφορία. Εκεί λοιπόν πώς θα χρησιμοποιήσει το POS τη στιγμή που όταν γίνεται μια συναλλαγή θα τα παίρνει η εφορία και δεν θα προλαβαίνει να πάρει τίποτα ο επαγγελματίας. Αυστηρή τήρηση, κυρίες και κύριοι, των οδηγιών για την άμεση λήψη προληπτικών μέτρων αποτροπής μετάδοσης της γρήπης των πτηνών στα 20 πουλερικά συστήνει το τμήμα κτηνιατρικής της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Έτσι λοιπόν απαγορεύεται η διατήρηση 20 των πουλερικών σε μη περιφραγμένους χώρους, ενώ συνιστάται να διατηρούνται σε κλειστούς χώρους που θα αποκλείουν την επαφή των 20 των πουλερικών με τα άγρια πτηνά. Σε περιπτώσεις αυξημένης νοσηρότητας, η θνησιμότητα των πουλερικών, οι κάτοχοι τους υποχρεούνται να ενημερώνουν αμέσως τις κτηνιατρικές αρχές. Γρήπη των πτηνών ενημερώνει τους πτηνοτρόφους και κατόχους 20 των πουλερικών το Τμήμα Υγείας Ζώων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το 2016 υπήρξαν πολυάριθμα κρούσματα της γρήπης των πτηνών σε όλη την Ευρώπη που αφορούσαν στον υψηλής παθογενωτικότητας υπότυπο ΙΤΑ5 ΝΙΟ8 σε εκτρεφόμενα πουλερικά αλλά και σε άγρια πτηνά.
Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Περιφερειακής Ενότητας Σερών, Λεωνίδα Βαρούδη, εντοπίστηκε κρούσμα της γρίπης των πτηνών σε εκτροφή της Αρκαδίας στην περιοχή της Μιλιάς του Δήμου Τρυπόλεως, με αποτέλεσμα να θανατωθούν 28.000 κότες. Λοιπόν, είναι το επόμενο βήμα, αυτό που λέγαμε ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κρούσμα, το οποίο είναι στην Πελοπόννησο, στη μέση του πουθενά, μια εκτροφή με 28.000 κότες. Ξεκληρίστηκε από τον συγκεκριμένο ιό, ο οποίος είναι ΙΤΑ 5 ΝΙ 8, δηλαδή είναι ο συγκεκριμένος αυτός που παρουσιάζει μια έξαρση σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη. Και φυσικά οι κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν αυτό που κάνανε μέχρι τώρα, δηλαδή να προσέχουν τι γίνεται με τα από πλευράς της πτηνοτροφίας, αν υπάρχουν κάποια συμπτώματα, όπως χάρη πτώση, οτοκίας και όλα τα υπόλοιπα που σημαίνουν πυρετό. Σε τέτοιες περιπτώσεις ξέρουμε ότι κάτι συμβαίνει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χαρακτηριστικά είναι ότι η θνησιμότητα ήταν πάρα πολύ μεγάλη, που σημαίνει ότι είναι επικίνδυνος για τις κότες. Δεν είναι επικίνδυνος τόσο πολύ για τις πάπιες και όλα τα άλλα τα άγρια πουλιά, και φυσικά δεν είναι επικίνδυνος για τον άνθρωπο. Όμως, πώς μεταδόθηκε? Μεταδόθηκε από κάποια πάπια, η οποία κατέβηκε να φάει σε ένα χώρο εκεί παραδίπλα στο πτηνοτροφείο, και καταλαβαίνετε ότι από το περιεχόμενο του εντέρωτος που μέσα εκεί υπάρχει ο ιός, μεταφέρθηκε είτε με τα παπούτσια κάποιου από τους εργάτες μέσα, το οποίο είναι απαράδεκτο, τέτοιες εκτροφές όλοι έχουν μπότες και καθαρίζονται κτλ. Που σημαίνει ότι εμείς αυτή τη στιγμή βγαίνουμε έξω στον κόσμο και λέμε προσέξτε τις κότες σας. Δηλαδή, μην τις αφήνετε να περπατάνε έξω, ας μείνουν μέσα στο κοτέτσι. Ας φάνε και 5 κιλά που λέει ο λόγος, σπασμένο καλαμπόκι. Τα αυγά θα είναι εξίσου καλά, απλά για αυτό το χρονικό διάστημα που πήχει κανένα μήνα που θα είναι αυτό το πράγμα, να μπορείτε να προβλέψετε, να προλάβετε και να μην συμβεί κρούσμα και σε εμάς εδώ πάνω στη Μακεδονία. Έτσι δεν είναι? Γιατί είναι ουσιαστικά καταστροφή για την πτηνοτροφία, για τις συγκεκριμένες εκτροφές, και δεν υπάρχει κίνδυνος για τον άνθρωπο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να λαμβάνονται, τονίζεται ότι σε περίπτωση που εντοπιστεί νεκρό ή μηθανές πτηνό σε περιοχές κοντά σε υδροβιότοπους, ποτάμια, λίμνες, δέλτα ποταμών και λιμνοθάλασσες, θα πρέπει να ειδοποιείται άμεσα η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία προκειμένου να ληφθούν δείγματα. Παράλληλα, οι πτηνοτρόφοι και όσοι διατηρούν οικώσει τα πουλερικά θα πρέπει μεταξύ άλλων να είναι σε αυξημένη εγρήγορση και να λάβουν τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας και παρακολούθησης των πτηνών για την πρώιμη ανίχνευση της παρουσίας της νόσου. Δεν έχουμε, παρακολουθούμε συνέχεια. Όπως σας είχα πει και την άλλη φορά, αν συμβεί οτιδήποτε θα σας ενημερώσουμε, γιατί εσείς είσαστε οι συνάδελφοί μας οι οποίοι πολλαπλασιάζουν όλα αυτά τα θέματα και να τα πολλαπλασιάζουμε στο μέγεθος που πρέπει. Το συγκεκριμένο, το οποίο λέει ότι ναι, έχουμε μια άλλη ζωονόσο, πτηνονόσο σε αυτή τη φάση, σαν το λέμε, και την αντιμετωπίζουμε. Εμείς σαν υπηρεσίες, ποια δείγματα ξέρουμε να πάρουμε και όλα τα πράγματα τα οποία τα κάνουμε έτσι κι αλλιώς όλη τη διάρκεια του χρόνου, με βέβαια με κάποια ένταση. Σε περίπτωση που εμφανιστεί ένα τέτοιο πρόβλημα, ναι, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με εσάς, έτσι? Αυτό είναι δεδομένο. Εμείς δώσαμε την εξής εντολή. Ότι όταν δείτε κάτι παράξενο, οτιδήποτε παράξενο, παραδείγματος χάρη η οτοκία να πέφτει ή δεν ξέρω εγώ κάποια πουλάκια από αυτά που περιμένεις κάθε μέρα να σου ψοφήσουν 5-6, άμα σου ψοφήσουν καμιά 15-20, πάρε ένα τηλέφωνο, αδελφέ. Υπάρχουν τα κτηνιατρικά κέντρα διάσπαρτα στο νομό. Έχουμε τη δυνατότητα να επεμβαίνουμε σε αυτά και φυσικά θα ειδοποιηθούν όλοι για τα περαιτέρω, τα οποία πάλι δεν θα είναι τίποτα άλλο παραπάνω από το να είμαστε, να είναι μάλλον η παραγωγή και οι πολίτες οι οποίοι έχουν κότες, μην τις αφήνουν να βγαίνουν έξω. Στον Δήμαρχο Κομωτινής τώρα, τον κύριο Γιώργο Πετρίδη, επέλεξε να κάνει την πρώτη του επίσκεψη μετά την προσχώρησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ο βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ. Ο βουλευτής Ροδόπης ελπίζει ότι η Δημοκρατική Συμπαράταξη, με πρόεδρο την Φόφη Γεννηματά, μπορεί να γίνει ο τρίτος πόλος στην πολιτική ζωή του τόπου.
Εντάχθηκε και επισήμως στην κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ο βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ. Ο βουλευτής που αποχώρησε την περασμένη Παρασκευή από την κοινοβουλευτική ομάδα του Ποταμιού ανακοίνωσε με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής ότι εντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Χθες ο κ. Ιχλάν είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Κομωτινής, τονίζοντας στις δηλώσεις του πως επισκέφθηκε τον κύριο Πετρίδη προκειμένου να συντονιστούν οι δυνάμεις τους για το καλό της Ροδόπης. Θέλησα να κάνω για συμβολικούς λόγους αλλά και για ουσιαστικούς την πρώτη μου επίσκεψη στον κύριο Δήμαρχο της πόλης μας, τον κύριο αγαπητό φίλο Πετρίδη. Για δύο λόγους. Πρώτον, ο κύριος Πετρίδης είναι ένας άνθρωπος που ενεργοποιείται και δραστηριοποιείται στον ευρύτερο μεσαίο προοδευτικό χώρο. Ένας χώρος ο οποίος είναι γνώριμος και με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και πιστεύω έχει τη δικιά του πολιτική ισχυρή διαδρομή και ως το ΠΑΣΟΚ βέβαια χρόνια που δραστηριοποιείται, αλλά γενικότερα στον χώρο αυτό. Και κατά δεύτερο, προκειμένου να συντονίσουμε ως τοπικιστές, νομίζω και οι δύο, άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν την περιοχή τους, την Θράκη, τη Ροδόπη γενικά, μέσα από τα νέα καθήκοντά μου στη νέα κοινοβουλευτική μου ομάδα, αν μπορώ και πώς μπορώ να βοηθήσω περισσότερο στο έργο του Δήμου, ο οποίος βέβαια είναι ουσιαστικός και είναι εμφανής και στους πολίτες. Θέλω να πω το εξής, ότι θέλω να κάνω ένα κάλεσμα στους δημοκρατικούς πολίτες της περιοχής μου, ότι εγώ από το 2009 και μετά, όπως ξέρετε, δραστηριοποιούμε και με τον προοδεύτερο, είμαι στον προοδευτικό χώρο. Έφυγα, διαφώνησα ιδεολογικά με τον κύριο Σαμαρά τότε και από τότε μέχρι σήμερα και σε όλα τα κόμματα, είτε Ποτάμι λέγεται, είτε Δημοκρατική Αριστερά, είμαι στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και πιστεύω ότι η χώρα θέλει ένα άλλο πρόσημο, θέλει μια άλλη πολιτική, αλλά να μην έχει στοιχεία του ακραίου οικονομικού φιλελευθερισμού, αλλά να κινείται στα πλαίσια του προοδευτικού κοινωνικού χώρου, διότι οι Έλληνες έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και πιστεύω ότι με αυτό το χώρο που δημιουργείται τώρα στην κέντρο αριστερά, που έχει δυναμική και θα έχει περισσότερη τις επόμενες εβδομάδες, θα η συμβουλή μας και στη Βουλή και εξωκοινοβουλευτικά θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο βουλευτής Ροδόπης στις δηλώσεις του απάντησε και στο ερώτημα αν είχε προσφύγει σε επαφές με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας πριν ενταχθεί στη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Επαφές δεν υπήρχε. Τι επαφές? Επαφές με το επίσημο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας φυσικώς δεν υπήρχαν. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης και οι άλλοι συνάδελφοι στη Νέα Δημοκρατία τους γνωρίζουμε, είναι φίλοι μας. Είχαμε κοινή κοινοβουλευτική πορεία το 2004-2007 και με τον σημερινό πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Συζητήσεις υπήρχαν στα πολιτικά πλαίσια όσον αφορά τη χώρα μας και τον τρόπο αναζήτησης, εξίδρυσης λύσης για το πώς μπορεί η χώρα μας να φύγει από αυτή την κρίση. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Από εκεί και μετά οι δικές μου θέσεις ήταν γνωστές. Είμαι ένας άνθρωπος που υπερασπίστηκε με μεγάλη σοβαρότητα στο ποτάμι την Επιτροπή του Διαλόγου. Ξέρετε, είχαμε κάνει μια Επιτροπή Διαλόγου το ποτάμι μαζί με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Και μάλιστα αυτή η Επιτροπή του Διαλόγου έχει εκδώσει και ένα ψήφισμα και ένα πόρισμα, το οποίο είναι ομόφωνο. Και έλεγε ότι οι δύο χώροι αυτοί έπρεπε να ενωθούν και να συμπράξουν μαζί. Όμως τελικά ο επικεφαλής της παράταξής μας, τον οποίο σέβομαι την άποψή του, δεν ήθελε να υιοθετήσει το κοινό αυτό πόρισμα και επέλεξε να έχει μια αυτόνομη πορεία. Ήμουν ο βουλευτής και στην κοινοβουλευτική ομάδα, δημοσίως και επισήμως, εδώ και 10 μήνες το έχω υπερασπιστεί. Και το έχω υπερασπιστεί και στις ψηφοφορίες εντός της Βουλής. Αυτοί που ήταν προσεκτικοί αναλυτές των πολιτικών πραγμάτων, το ήξεραν αυτό. Ουδέποτε εγώ διαφοροποιήθηκα. Ήμουν ο πρώτος από την πρώτη στιγμή που υπερασπίστηκα να υπάρξει αυτός ο μεγάλος ενίος χώρος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα τελείως. Ακριβά, κυρίες και κύριοι, κόστισε ο χιονιάς στις τσέπες των καταναλωτών, καθώς ήδη καταγράφονται τσουχτερές ανατιμήσεις σε φρούτα και λαχανικά, που σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα ξεπερνούν και το 200% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα στοιχεία δείχνουν πως τα απορροκυπευτικά του χειμώνα η συγκομιδή έχει σταματήσει, με αποτέλεσμα να δημιουργείται έλλειμμα στην αγορά.
Με αποχή παραγωγών σε ποσοστό που αγγίζει το 90%, αλλά και με σοβαρές ελλείψεις προϊόντων λόγω της καταστροφής από το χιονιά, οι τιμές στις λαϊκές αγορές και συγκεκριμένα στα απορροκευευτικά έχουν αυξηθεί έως και 100%. Τεράστιες καταστροφές στις παραγωγές τους, όπως επισημαίνουν οι παραγωγοί, που είναι απελπισμένοι με τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν από τις 7 Ιανουαρίου έως και την περασμένη Παρασκευή. Όχι απλώς μειώσεις, ζημιές έως καταστροφές. Δυστυχώς, με αυτόν τον καιρό ήταν και ζημιές και καταστροφές. Γιατί όπως και να το κάνεις, το μείον 8, μείον 9 σε ένα γεωργικό προϊόν σημαίνει καταστροφή. Τα κυπευτικά αυτή την εποχή είναι δυσέβρετα. Είπαμε, πάντα ισχύει στην αγορά, νόμος προσφορά και ζήτηση. Σε εμάς τους παραγωγούς ανεβαίνουν οι τιμές μόνο όταν καταστραφούν οι παραγωγές μας. Και αυτή τη στιγμή με τα χιόνια, με τους παγετούς που έχουν μεσολαβήσει, έχουν καταστραφεί, μπορώ να σας πω, το 90% από τις παραγωγές. Ακόμα και μέσα στα θερμοκήπια. Έχουν ρημάξει τα πάντα. Δηλαδή αυτοί που έχουν κάποια πρασινάδια είναι ήρωες. Παιδιά, με το χιονιά και το κρύο δεν έχει μείνει τίποτα. Ό,τι είχαμε όλα έχουν καταστραφεί, έχει μείνει το 1%. Καμία σχροκέρδια, αλλά καθαρά λόγω της έλλειψης προϊόντων ελαιοκαιρικών συνθήκων έγιναν οι αυξήσεις, δηλώνουν στην κάμερα της τηλεόρασης επιλογές τοπική παραγωγή. Παιδιά, έχει 25 μέρες τώρα, δεν μπορούμε να πάμε στα χωράφια, έχουν παγώσει τα πάντα και οι αυξήσεις δεν είναι τόσο υψηλές όπως λένε. Το λάχανο το δίναμε 50 λεπτά, το έχουμε 70. Μισό ευρώ πήρανε τα άλλα τα χορταρικά, δεν νομίζω, λίγο τα παραλένε. Και εμείς είμαστε μέσα στα χιόνια, μέσα στην κακοκαιρία, κουραζόμαστε, κρυώνουμε, πρέπει να δώσουμε και εμείς λίγο παραπάνω. Αλλά δεν είναι σχροκέρδια, με μισό ευρώ και με 20 λεπτά. Άρα μιλάμε απλά για μείωση της παραγωγής και για οποιαδήποτε σχροκέρδη. Μείωση, πάρα μεγάλη μείωση. 80% τουλάχιστον έχουμε μείωση της παραγωγής. Γι' αυτό γίνεται και όλη αυτή η ανακατοσούρα. Επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ λιγοστά και βλέπουμε ότι και οι τιμές στη λαχαναγορά έχουν πάρει την ανιούσα που λένε, είναι δύσκολο. Αλλά το θέμα είναι ότι και ο κόσμος ζορίζεται. Ζορίζεται να έρθει να ψωνίσει. Από εκεί και πέρα πήραν 50% πάνω όλα τα προϊόντα. Δηλαδή, αν ένα είδος κάνει ένα ευρώ, πήγε 1,5. Δεν έχει τίποτα. Άρα δεν ήταν κάποιος τρόπος εσχροκέρδας, είναι λόγω μείωσης της παραγωγής κυρίως από τον χιονιά. Δεν είναι σημαντική η διαφορά. Δηλαδή, αν κάνει σύγκριση με τα μανάβικα, είμαστε πολύ πιο κάτω. Αλλά ο κόσμος παρόλα αυτά, επειδή δεν έχει λεφτά, λέει είναι ακριβά. Έχει δίκιο και ο κόσμος, αλλά έχουμε δίκιο και εμείς. Οι πολίτες, φανερά μουδιασμένοι, προσπαθούν να αγοράσουν τα απαραίτητα με γνώμονα πάντα το πορτοφόλι τους. Οι αυξήσεις να μας δώσουν στις συντάξεις επάνω. Εδώ δεν μας πειράζει. Ας εκβάζουν οι άνθρωποι να αυξήσουν τα πράγματά τους, αλλά στην προκειμένη περίπτωση πρέπει και εμείς να έχουμε αρκετά λεφτά για να όχι μόνο μας κάνουν τις συντάξεις. Τόσοι είπε τα έφερα να μην τα πληρώσουμε. 10% του μισθού θα μας δώσει. Μας είπε, ας το πούμε, ότι το Χριστούγεννα Πάσχα θα παίρνουμε τα δώρα μας. Θα πιάσει τους κερατάδες αυτοί που κλέψαν, που ρημάξαν. Και εμείς κλέβαμε. Δεν λέω ότι δεν κλέβαμε. Αλλά αυτοί κλέβαμε μπουντόζες και εμείς κλέβαμε ένα δάχτυλο. Αυτούς πού είναι να τους πιάσει. Για ποιο λόγο να γίνουν. Πρωτού ξέρουν ότι έβρεξε χιόνι. Τα πάντα σκεπάστηκαν. Και αυτοί που πήγαν μέσα από το χιόνι μάζευαν σπανάκια. Αυτοί που τα τρώνε τώρα τόσο και φωνάζουν, θα πήγαιναν να μαζέψουν. Αν τους έλεγαν τζάμπα να παραμάσουν από εκεί, φάτε τζάμπα. Θα πήγαιναν. Η αγορά πολύ καλά δουλεύει. Πάμε καλά. Άρα θεωρείτε ότι οι αυξήσεις αυτές δεν δυσκολεύουν τον κόσμο. Ναι, δεν υπάρχει χρήμα. Για να ψωνίσουμε τώρα, να ψωνίσουμε, δεν υπάρχει χρήμα. Δυστυχώς, από ό,τι βλέπω, πιο πολύ πάει στα πολυκαταστήματα. Δηλαδή, πιστεύω ότι βρίσκει πιο εύκολο την συσκευασία από το να αγοράσει, ας πούμε, κάτι το οποίο πρέπει να το πλένει, να το καθαρίσει. Δυστυχώς, δεν βλέπουμε τον κόσμο να προτιμάει τα τοπικά προϊόντα. Προτιμάει πιο πολύ από τις μεγάλες αλυσίδες.
Το χιόνι τώρα, κυρίες και κύριοι, μπορεί να έλειωσε σιγά σιγά στην Αλεξανδρούπολη, ωστόσο ένα ολόλευκο γλυπτό είχε παραμείνει πριν από λίγες ημέρες αγέροχο, αγνατεύοντας το μαγευτικό τοπίο. Μια γυναίκα καθισμένη σε ένα παγκάκι δίπλα στο φάρο αποτελούσε ένα μοναδικό γλυπτό φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από το χιόνι. Το γλυπτό έφτιαξε ο Χέμεν Μουχάμαν, το οποίο είχε συνάντηση μάλιστα και με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη, Βαγγέλη Λαμπάκη. Ο Δήμαρχος από την πλευρά του δεσμεύτηκε να του παρέχει υλικά, έτσι, να του παράσχει υλικά, έτσι ώστε να φτιάξει γλυπτά από άμμο στις παραλίες της πόλης. Ευχαριστή είναι τα νέα για τον Χέμεν Μουχάμαντ, τον άνθρωπο που πριν από μερικές ημέρες φιλοτέχνησε το γλυπτό από χιόνι στην πλατεία του Φάρου, στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, όπως αναφέρει το reporter.gr. Η φωτογραφία του γλυπτού που έκανε το γύρο του διαδικτύου κέρδισε πολλές εντυπώσεις, καθώς επίσης και ο βανδαλισμός του είχε προκαλέσει εκατοντάδες αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο. Ο Χέμεν συναντήθηκε με τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης, Βαγγέλη Λαμπάκη, ο οποίος δεσμεύτηκε να του παράσχει τα υλικά έτσι ώστε να φτιάξει γλυπτά από άμμο στις παραλίες της πόλης. Κάνω αυτά τη δουλειά γιατί το θέλω η ίδιο μου. Μετά πιο πολλά για μικρά παιδιά. Γιατί μικρά παιδιά μα το κοιτάνε, είσαι μέσα χαρά του. Που έκανα πολλούς φορές στο λιμάνι του Σάλασσα, δηλαδή μα άμμο, που μα τσόνι. Γι' αυτό θέλω να του κάνω ό,τι κάνω. Πιο πολλά τα κάνω για μικρά παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Από πού έχεις μάθει να τα φτιάχνεις αυτά? Όλο οικογένεια μας είμαστε καλλιτέχνες. Χωρίς σχολείο, χωρίς τίποτα. Μπαμπά μου έχει κέρι ωραία για γεωγραφίες ή τι αγράμματα. Τώρα είμαι Αλεξανδρούπολη. Είμαι βοηθάω δικαστήριο αστυνομία Ζερμενές για αραβικά γλώσσα Φαρσί, κουρδικά γλώσσα. Εντάξει, κάνω δουλειά, ό,τι δουλειά δεν βρήκα από εδώ, από εκεί το κάνω. Μπάψω σπίτι, αντικόρια, γεωγραφία, πίνακας, ό,τι θέλω. Αν σου ζητήσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης να κάνεις ένα μεγάλο άγαλμα, μπορείς? Το κάνω δώρο για λόγω του μικρά παιδιά. Δώρο το κάνω, μέσα ψυχή μου. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ που μικρά παιδιά περνάνε, είναι μέσα χαρά του, το κοιτάνε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, ό,τι θέλουν. Με ξύλα, πέτρα, μάρμαρο, άμμο. Δίνω λόγο για παρέα μου, για μικρά παιδιά. Του κλείσω μάτια μου. Του κάνω ό,τι θέλουν. Με κλειστά μάτια. Εγώ έκανα το παραλία. Μια φορά ήμουν με μια παρέα του παραλία του Αλεξανδρούπολη. Η απήχηση τώρα του Χέμεν στον κόσμο είναι κάτι περισσότερο από μεγάλη. Και αυτό το διαπιστώσαμε η διεισόμαση εδώ στο reporter.gr. Αναφέρει το ρεπορτάζ του site από τα εκατοντάδες σχόλια των αναγνωστών από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε η συνέντευξή του. Ενώ στο ερωτηματολόγιο του ανέβασε το site ρωτώντας εάν ο Χέμεν πρέπει να βραβευθεί με κάποιο τρόπο. Πάνω από 700 άτομα ψήφισαν θετικά μέσα σε 24 ώρες. Είμαστε πολλά άτομα, ήταν βράδυ ήταν. Μπήκα μόνο με κέρι μου, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, μα θέλω κάνω αγλάματα, μα άμμο, μα σόνι, μα όφιο. Μόνο με κέρι μου, καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται μάτια μου κοιτάει. Με κλειστά μάτια, ό,τι θέλουν να. Αμά Αλεξανδρούπολη, έχουμε ωραία πόλη. Εγώ μέσα χαρά μου το λέω, είναι σαν πατρίδα μου. Γιατί γνώριζα πάρα πολλού καλού κόσμου, πάρα πολλού καλού οικογένεια. Με μεγάλη τώρα, κυρίες και κύριοι, επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Αλωτινό της Κομωτινής η κοπή πίτας του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ροδόπης Δύναμη Ψυχής. Στην Βασιλόπιτα ευλόγησε ο Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής, κύριος Παντελεήμων. Προεξάρχοντα του συμβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής κ. Παντελεήμων, Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Ομών Ροδόπης Δύναμη Ψυχής, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα σε γνωστή ταβέρνα της Κομωτινής, παρουσία τοπικών φορέων και πολλών μελών του Συλλόγου. Και των Αγίων Πατρόσιμων Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου και Σαρίας της Καπαδοκίας του Ουρανοφάντορος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Καλή χρονιά να έχουμε όλοι με υγεία, να μας αξιώσει ο Θεός και του χρόνου πάλι να είμαστε όλοι εδώ, να μην λείπει κανένας. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Στερεκόπουλ, που είναι και εκπρόσωπος του Δημάρχου που είναι κοντά μας, την πρόεδρο και πάλι την κυρία Λιβεριάδο, που είναι πάντα κοντά μας, τα μέσα ενημέρωσης που είναι εδώ και μας στηρίζουν και όλους εσάς που είστε εδώ κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Σύλλογος Δύναμη Ψυχής, το λέει και το όνομά του, ασχολείται με τον εθελοντισμό, με την αλληλεγγύη, με τον συνάνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος πάσχει, έχει τα χρόνια άτομα σήματα, εσείς είστε δίπλα. Γιατί μπορεί σήμερα η ιατρική επιστήμη να έχει επιτεύγματα, να έχει βρει διάφορα φάρμακα, υπάρχουν διάφορες θεραπείες, αλλά αν δεν έχεις την ψυχή, το σθένος,
να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις και ο ίδιος μόνος σου, δεν αλλάζει ψυχολογία, τότε χάνεις. Θα χάσεις το παιχνίδι. Και εσείς είστε, μπράβο σας, συγχαρητήρια, είστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους όταν σας έχουν ανάγκη, όπως είναι κατακεκριμένος ένας και θέλει ένα ποτήρι νερό να του φέρει, γιατί αυτό είναι η βοήθεια, ή μια κουβέντα, ένα καλό λόγο. Εσείς είστε δίπλα και σας συγχαίρω. Ο Δήμος Κομοτηνής θα είναι πάντα κοντά σας, ό,τι χρειαστείτε. Εμείς θα είμαστε δίπλα και καλή δύναμη σας λέω και το 2017 να είναι καλύτερο από το 2016. Χρόνια πολλά σε όλους. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που υπάρχετε. Με τη δύναμη ψυχής που έχετε, μας δίνετε δύναμη, αντλούμε δύναμη από εσάς και πορευόμαστε. Λέτε ευχαριστώ, εμείς πρέπει να σας λέμε. Να έχουμε υγεία, το πολύτιμότερο αγαθό είναι αυτό. Όχι μόνο εσείς, του Διοικητικού Συμβουλίου, όλοι που είμαστε εδώ, να συνεχίσουμε το 17. Η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού είναι κοντά σας, θα είναι κοντά σας όσο θα υπάρχουμε. Εύχομαι να έχετε δύναμη, να έχετε κουράγιο, να συνεχίσετε και να μην το βάζετε κάτω ποτέ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική σας ενημέρωση και να καλησπερίσουμε αμέσως τον εορτάζοντα αθλητικό μας συντάκτη, τον Θανάση τον Καραδημούλα. Καλό σου βράδυ, Θανάση, και χρόνια σου πολλά. Καλησπέρα, Δημήτρη, σε σένα και στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πολύ. Αντεύχομαι και εγώ τα καλύτερα και σε σένα. Να είσαι καλά. Πάμε στην αθλητική μας ενημέρωση όμως. Καθώς είχαμε παιχνίδι για τον Πανσεραϊκό σήμερα, ένα παιχνίδι το οποίο δεν πήγε καθόλου καλά με τον Άρη, έτσι. Ακριβώς. Πολύ άσχημα τα πράγματα για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος ιτήθηκε στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής από τον Άρη με 4-0. Ο Άρης ήταν καταιγιστικός στο πρώτο ημίχρονο και μάλιστα σε 7 λεπτά από το 21 μέχρι και το 29 σκόραρε 3 φορές, 2 με τον Ντούνι και 1 φορά με τον Ιντζίδη. Ο Πανσεραϊκός έμεινε με 10 παίκτες στο 68 λεπτό λόγω απευθείας υποβολής του Ιωαννίδη, ενώ στο 81 λεπτό ο Μιλούνοβιτς έβαλε το κερασάκι στην τούρτα για τους κυρινόμαυρους, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της Football League, καθώς σήμερα είχαμε αγωνιστική δράση, εκτός από το παιχνίδι Τρίκαλα και Σαμικός, το οποίο αναβλήθηκε λόγω κακών καιρικών συνθήκων, τα υπόλοιπα αποτελέσματα είναι τα εξής. Χανιά Ιγυνιακός 3-2, Σπάρτη Πανεγιάλιος 0-0, Πανθρακικός Αγροτικός Αστέρας 0-1, δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα της Κομοτηνής που γνώρισε άλλη μία ήττα, Λαμία Χαρναϊκός 3-0, Καλυθέα Αναγέννηση Καρδίτσας 2-2, Απόλλων Σμύρνης Όφη, τον ντέρμπι της κορυφής 0-0 και Πανελευθυνιακός Καλονί, τον ντέρμπι Ουραγών 3-1. Στη βαθμολογία πρώτος είναι ο Απόλλων Σμύρνης με 27, ακολουθεί η Λαμία με 25, ενώ τον Πανσεραϊκό πλέον το βρίσκουμε στην 8η θέση έχοντας 13 βαθμούς. Να ρίξουμε μια ματιά τι έγινε και στην Super League, καθώς σήμερα είχαμε αγωνιστική δράση και εκεί πέρα. Ατόμος Αθηνών ιτήθηκε από την Κασιόπη με 1-4, Πας Γιάννινα Πανιώνιος 1-0, Βέρεια Λάρισα 1-1, Ξάνθη Ηρακλής 3-1, Πανετολικός ΑΕΚ 3-2, ενώ το παιχνίδι το οποίο βρίσκεται στο 90 λεπτό, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός είναι στο 0-0 μέχρι αυτή τη στιγμή. Αύριο θα γίνουν άλλα δύο παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Λεβαδιακό και ο Παναθηναϊκός τον Πλατανιά. Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση, και πάλι χρόνια σου πολλά. Καλό βράδυ. Πολύ χρόνος. Να είστε καλά. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13.
Για αύριο 5η 19 Ιανουαρίου αναμένονται νεφώσεις και ποικίλα φαινόμενα σε όλη τη χώρα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε όλα τα επιρωτικά ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα θα κυμανθεί από μείον 5 έως 6 βαθμούς Κελσίου. Στην Κεντρική Μακεδονία από 0 έως 4 βαθμούς, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από 1 έως 6 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά, στις Σέρες η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 1 έως 1 βαθμό. Στη Θεσσαλονίκη από 3 έως 4 βαθμούς. 3 βαθμούς θα φτάσει ο υδράγυρος στην Καβάλα και στη Δράμα. Στη Ξάνθη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 2 βαθμούς. Στην Κομωτινή από 0 έως 1. Στην Αλεξανδρούπολη από 3 έως 4 βαθμούς. Και στην Ορεστιάδα από 0 έως 2 βαθμούς Κελσίου. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Και πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας ανακοινώσουμε την απόφαση που ελήφθη από την αγροτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Ακροπόλ της πόλης Οσερών. Οι αγρότες λοιπόν αποφάσισαν, κυρίες και κύριοι, την ερχόμενη Δευτέρα να συγκεντρώσουν τα τρακτέρ τους στις πλατείες των δημοτικών διαμερισμάτων, έτσι ώστε να γίνει καταμέτρηση των δυνάμεών τους. Αμέσως μετά, Τετάρτη και Πέμπτη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται να παρατάξουν τρακτέρ έξω από τον Λευκώνα, ενώ αμέσως μετά θα γίνει κάθοδό τους στο τελωνείο του Προμαχώνα. Για το μπλόκο του Προμαχώνα, που όπως συνέβη και πέρυσι, θα πραγματοποιηθεί και φέτος, από ό,τι τελικά φάνηκε. Να σημειωθεί πως στο τραπέζι της συνάντησης πέσαν βέβαια και άλλες προτάσεις, ωστόσο αυτή που σας προαναφέραμε ήταν αυτή που επικράτησε. Στο σημείο λοιπόν αυτό, κυρίες και κύριοι, με την πρόγνωση του καιρού, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την τηλεόραση Επιλογές. Μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας www.epilogues.tv. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Να μην ξεχάσω να πω και χρόνια πολλά στον Θανάση τον Μασλαρινό, αλλά και στον Θανάση τον Καραδημούλα που ακούσαμε πριν από λίγο. Καλό βράδυ σε όλους.